μέσω αυτών των δύο μεγάλων θαυμαστών γεγονότων και θαυμάτων του Θεού, δια του Αγίου Πνεύματος, ο Πατέρας μας, ο Τριαδικός Θεός, δείχνει σε εμάς τους ανθρώπους ότι τα αδύνατα παρά της ανθρώπης είναι δυνατά παρά αυτόν. Δεν πρέπει σε καμιά των περιπτώσεων ούτε να απελπιζόμαστε, αλλά ούτε να νιώθουμε ότι μας εγκατέλειψε. Σήμερα εορτάζουμε την απελευθέρωση της Κέρκυρας από τους Τούρκους, από μια άλωση που επέβαλαν οι Τούρκοι το 1716, και βλέπουμε όταν ο Τριαδικός Θεός επιτρέπει, επεμβαίνουν οι Αγίοι μετά των Αγγέλων. Βγήκε έξω ο Άγιος Σπυρίδωνας με μυριάδες αγγέλους και με μια δάδα στο χέρι τον έβλεπαν οι Τούρκοι και πανικοβλημένοι επέταξαν τα όπλα, οι μισοί πνίγηκαν, ξεκίνησε μια τεράστια βροχή και έφυγαν τα καράβια. Εγώ τώρα θα διαβάσω λίγα λόγια από τον συναξαριστή της ημέρας. Οι Τούρκοι την 24η Ιουνίου το 1716 ξεκίνησαν να πολιορκήσουν την Κέρκυρα. Οι μέρες περνούσαν και οι Κερκυραίοι δυσκολεύοντουσαν από το στενό κλειόν των Τουρκαλάδων. Οι κάτοικοι της Κέρκυρας δεν απελπίστηκαν και με προσευχές και δεήσεις προς τον Άγιον τους, τον Άγιον που δεν τους χαλάει χατήρι, κέρδισαν το ποθούμενο. Πράγματι, στις 9 Αυγούστου το 1716 ξεσπά στο νησί μια καταστρεπτική καταιγίδα και μια γενική αναταραχή προκαλείται στο στρατόπεδο των πολιορκητών. Η πολιορκία των Τούρκων που άρχισε στις 24 Ιουνίου, λίγη τα ξημερώματα της 11ης Αυγούστου το 1716, με θαυματουργήν επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος, αφού καθ' όλη τη νύχτα της 10ης Αυγούστου πολλοί στρατιώτες είδαν τον Άγιο Σπυρίδωνα με τη μορφή καλογέρου, πλαισιωμένο από εκατοντάδες ουράνιες αγγελικές δυνάμεις, να βγαίνει από τον ναό του όπου και το θαυματουργό του λείψανο, απειλώντας τους επιτιθέμενους μουσουλμάνους με αναμμένο πισό, πράγμα που μεγαλώνει τον πανικό τους. Το θαυμαστό αυτό σημείο της χάρης του Θεού ανάγκασε τους ενετούς να αναγνωρίσουν τον Άγιον ως ελευθερωτή της Κέρκυρας. Αξιοσημείωτο δε πως αυτή η πολιορκία για πρώτη φορά δεν στήχησε τη ζωή σε κανέναν από τον άμαχο πληθυσμό. Κατόπιν με απόφαση του Βενετού Γενικού Καπιτάνου Ανδρέου Πιζάνη, καθιερώθηκε κατά την 11η Αυγούστου να γίνεται λιτανία, πράγμα με την ευλογία του πατέρα Κυριάκου να μας ευλογήσει να λιτανεύσουμε σήμερα και εμείς προς τιμήν αυτής της μεγάλης εορτής, το Άγιο Λείψανο που αξιώθηκε ο ναός μας να έχει στο σκευό φυλάκιο του. Να τιμήσουμε τον Άγιο Σπυρίδωνα και να δείξουμε όταν υπάρχουν άνθρωποι προσευχόμενοι, άνθρωποι δίκαιοι. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι και ενός ανθρώπου δικαίου η προσευχή είναι ικανή για τον Θεό να αλλάξει όλα τα δεδομένα. Τούτο χρειάζεται ο Θεός. Μια προσευχή είναι ειλικρινή. Χρειάζεται την αγάπη μας. Χρειάζεται την πίστη μας. Εσώθηκε ο ναός του Οσίου Δαβίδ στην Έμφυα. Πολλοί είπαν θαύμα. Εγώ σας λέω ότι ήταν δεδομένο αυτό. Δεν ήταν θαύμα. Αυτό ήταν το μόνο δεδομένο. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται εκεί που προσεύχονταν Άγιοι άνθρωποι που βοήθησαν τους ψυχές να επιτρέψει ο Θεός να καταστραφεί το μέρος. Και πάλι φάνηκε η δύναμη και η δόξα του Θεού. Στο Κορόπι ελιτανεύσαν τα Άγια Λείψανα και ξεκίνησε βροχή δυνατή και έσβησε τις φωτιές. Επροστάτευσε ο Άγιος Ιωάννης Ρώσος την πόλη του, όπως και όλοι οι Αγίοι μας. Εμείς πρέπει πρώτα να τους επικαλεστούμε. Και τα θαύματα γίνονται. Τα υπερόπλα των Ελλήνων, τα υπερόπλα της Ορθοδοξίας είναι η προσευχή μας προς τους Αγίους να μεσητεύουν
προς τον ουράνιον Πατέρα, τον Θεόν των δυνάμεων των Πατέρων μας και όλα είναι εφικτά. Παρόμοιας φύσης θαύμα ήταν και αυτό που έγινε με τους 7 παιδες. Πάλι ο Θεός Πατέρας διδάσκει εμάς τους άπιστους, τους αμαρτωλούς, να μην απελπιζόμαστε και την ώρα που χρειάζεται επεμβαίνει. Την ώρα που είναι προς όφελος της ψυχής μας επεμβαίνει. Επί τα χρόνια του Θεοδοσίου του Μικρού και επί τα χρόνια πρώτα του Βέκιου, αυτού του σκληρού αυτοκράτορα της Ρώμης, που ήταν όπως τον Νέρονα που έκαμε τις πιο μεγάλες επιθέσεις εναντίον των χριστιανών, υπήρχαν οι 7 παιδες στην Έφεσο. 7 νέοι ενάρετοι δικαίοι, οι οποίοι ήταν δηλωμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι. Σε κάποια φάση ο Δέκιος έδωκε οδηγίες να τους σφάξουν, να τους επιτεθούν. Αυτοί πούλησαν τα υπάρχοντά τους και πήγαν, έδωσαν όλα τα λεφτά στους φτωχούς και από το φόβο τους έμπηκαν σε μια σπηγιά. Προσευχόμενοι στο Θεό, παρακάλεσαν τον Θεό να τους πάρει κοντά του παρά να πέσουν στα χέρια του Βέκιου. Έτσι ο Φιλέσπλαχνος, ο πατέρας μας, ο Τριαδικός Θεός, εισάκουσε την προσευχή τους και έστειλε άγγελον του Θεού, άγγελο δικών του, και τους εκείμησε. Οι διώχτες τους βρήκαν μέσα στη σπηγιά κοιμόμενους. Όταν τους είδαν κοιμόμενους στη σπηγιά, αυτοί, αντί να τους επιτεθούν, σκεφτήκαν κάτι πιο διαβολικό. Να χτίσουν έναν τείχος μπροστά και να τους μπλοκάρουν, ότι έκαναν και τους χριστιανούς μέσα στις κατακόμβες. Όταν ανακάλυπτα χιλιάδες χριστιανούς στη Ρώμη στις κατακόμβες, τους έχτιζαν τείχον και τους κλείδωναν κάτω και πεθάνισκαν με μαρτυρικό θάνατο. Έτσι, αυτόν αποφάσισαν, αυτόν τον σκληρό τρόπο επήγαν να επιβάλλουν και στους Άγιους 7 παιδες εν Εφέσου. Οι Άγιοι 7 παιδες όμως εκοιμόντουσαν. Μετά από πάρο 200 χρόνων και όταν ήρθαν στην επιφάνεια πολλές αιρέσεις, η αίρεση του Ιεχωβάδου, αυτή που δεν πιστεύει, η υβριστική, σατανιστική αίρεση, η καταραμένη αίρεση, αυτοί που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών, στην Κοινή Ανάσταση, και η άλλη αίρεση των μονοφυτιστών που πιστεύουν στη μια φύση του Θεού, τότε έφεραν έναν ευλαβήν αυτοκράτορα, τον Θεοδόσιον των Μικρών, σε πολλά δύσκολη θέση. Προσεύχε τους στο Θεό ο αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης πώς να πολεμήσει αυτές τις αιρέσεις. Γιατί αυτοί ήταν και καλοί ρήτορες, και έπειθαν τον κόσμο, και έπειθαν επισκόπους. Παρακαλούσε τον Θεό. Έτσι ο Θεός επεμβαίνει. Μετά από 200 χρόνια που εκοιμήθηκαν οι Άγιοι Παιδες εν Εφέσο, ένας ιδιοκτήτης του χώρου εκεί ξεκίνησε και ήθελε να χτίσει μια μάντρα. Και ξεκίνησε και έφκαλε πέτρες από τον τοίχο που ήταν κλειστό το στόμιο της πηγιάς. Άνοιξε το στόμιο της πηγιάς, εφάνηκαν οι 7 παιδες, άγγελος του Θεού, τους αναστήνει εκ των νεκρών. Εκεί φαίνονται και τα σώματα τους άφθορα όπως ήταν και τα ρούχα τους, τίποτε δεν επηρεάστηκε από την πάροδο του χρόνου. Αυτόν είναι το Άγιο Πνεύμα, αυτός είναι ο Τριαδικός Θεός μας. Επεινάσε. Και κάνει την απόφαση ο μεγαλύτερος από τους αδελφούς και πάει κάτω στην αγορά για να αγοράσει τρόφιμα να πάρει στους αδελφούς του. Εκεί βγάζει ένα χρυσό νόμισμα του Δέκιου και το προσφέρει για να αγοράσει τα τρόφιμα. Όταν το βλέπουν αυτοί, επειδή είναι ένα αρχαίο και ακριβό νόμισμα, ένα λεπτό πάτε μου. Προσπαθούν να τον ρωτήσουν πού το βρήκε, γιατί ένα αρχαίο θησαυρός. Αυτός φοβήθηκε, νόμιζε ενώ συλλάβει ο Βέκιος. Να σας τα πω γρήγορα, το συλλαμβάνουν, γιατί δεν ξέραν που ήταν αυτό. Γιατί τον είδαν που εσαστίστηκε. Και τους παρακάλε να μην πούν κάτι στο Βέκιο. Αυτοί του λένε, ο Βέκιος έζησε πριν 200 χρόνια.
τους ανάφερνε γεγονότα πριν 200 χρόνια. Καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει. Τους μιλά για τους υπόλοιπους αδερφούς του, τους παίρνει στη σπηγιά και ξεκινούν και ξυστορούν τα γεγονότα. Εκεί έρχεται ο επίσκοπος της περιοχής και ο του θαύματος θαυμάζει την Ανάσταση εκ των νεκρών, ειδοποιούν τον Αυτοκράτορα, τον Θεοδόσιο, τον Β' τον Μικρό, έρχεται ο Αυτοκράτορας, παίρνει την απάντηση από τον ίδιο τον Θεό ότι υπάρχει Ανάσταση των νεκρών, ότι υπάρχει η κοινή Ανάσταση και μα κάνει στην κοινή Ανάσταση ο Ιησούς Χριστός να μας βάλει όλους στα δεξιά Του με αυτούς που θα αναστηθούν με αναγεννησμένα σώματα σε Ανάσταση ζωής. Δοξασμένο το όνομα του Θεού μας. Την κοινήν Ανάστασιν πρώτου σου πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ηγείρας των Λάζαρων, Χριστέ ο Θεός, όθεν και ημείς ως οι παιδες, τα της νίκης σύμβολα φέροντες, σύ τον νικητή του θανάτου βόμεν, ως ανά εν της ύψης της ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.